ακούμε όλες αυτές τις μέρες τους αγρότες να λένε εγώ πουλάω 40 και εσύ, ξέρω εγώ, στην Αθήνα το αγοράζεις 4,40. Δεν χρειάζεται να κάνεις. Και εγώ στο Βόλο 4,40 το αγοράζω. Λοιπόν, και διαρκώς λέμε ποιος είναι αυτός ο οποίος βάζει τόσο βαθιά το χέρι στη δική μας τσέπη, έτσι, γιατί από τη μία, ας πούμε, κλέβει τον κόπο του αγρότη που παίρνει ψίχουλα και αμείβεται ψίχουλα για την δουλειά του, από την άλλη παίρνει κανονικά και όλο το δικό μας το εισόδημα. Σε αυτή την αλυσίδα εσείς έχετε βρει τον ένοχο. Όποιος τάζει στους αγρότες λύσεις χωρίς να ακουμπάει τα μονοπόλια, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους λέει ψέματα. Και οι αγρότες έχουν χορτάσει από ψέματα, όπως έχουν χορτάσει και από κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί καλό είναι, ή να το πω καλύτερα, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Το γεγονός, να σας πω για παράδειγμα, ότι οι αγρότες αυτή τη στιγμή στρέφονται ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική, στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, γιατί ξαναλέω, έχει κυλήσει νερό στα βλάκι, έχει καταλάβει και ο αγροτόκοσμος τις βάρβαρες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την ψήφιση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Μα τα αποτελέσματα αυτά γιατί που αναφέρεται. Γιατί κάτι άλλο που δεν έχει να κάνει με τους Ευρωπαίους τώρα. Έχει να κάνει με εδώ πέρα. Μα αναφέρεται. Τους ντόπιους, τους διγενείς, να σας το πω έτσι. Κάποιος από τα 40 λεπτά το φτάνει 4,40. Αυτοί λοιπόν ποιος είναι αυτός ο κάποιος, εσείς έχετε να μας τον υποδείξετε. Ακριβώς. Γιατί ούτε εγώ θέλω να πληρώνω ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ 500% πάνω όπως το πουλάει ο αγρότης. Η κοινή αγροτική δεν μειωθεί στο σούπερ μάρκετ. Ας αγοραστεί διπλάσια από τον αγρότη, να βγάλει το διπλάσιο εισόδημα, κάπως να ισοφαρίζει το πράγμα. Αν με αφήσετε, θα σας πω. Η κοινή αγροτική πολιτική, λοιπόν, και οι στρατηγικές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων που τις ακολουθούν και τις ψηφίζουν, ξαναλέω, είναι η στρατηγική της προώθησης της πράσινης ανάπτυξης, της στήριξης των μεγαλεμπόρων, των μεγάλων βιομηχανιών στον αγροδιατροφικό τομέα, οι οποίοι παίρνουν φτηνά και πουλάνε ακριβά, γιατί έτσι είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της πάλης των αγροτών. Και ξαναλέω, επειδή έχει κυλήσει νερό στα βλάκι, επειδή αυτή τη στιγμή στο δρόμο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες αμφισβητείται ο πυρήνας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Όλα τα κόμματα που πίνουν νερό και που ακολουθούσαν πιστά αυτή την πολιτική ως κυβερνήσεις, τρέχουν τώρα πανικόβλητοι να κεράσουν τσάι και συμπάθεια και κροκοδίλια δάκρυα στους αγρότες. Επιτρέψτε μόνο το εξής. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ξαναλέμε, έχει μόνο έναν δρόμο. Να υλοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Αυτά τα τερτύπια, ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, την ίδια στιγμή που ο πάτος έχει αδειάσει, επειδή η κυβέρνηση και αυτοί όπως οι προηγούμενες δίνουν τα πάντα στους μεγάλους ομίλους και τίποτα στο λαό, αυτό να ξέρετε ότι στο δρόμο του αγώνα με πιο μαζικά μπλόκα θα υπαναχωρήσουν, λοιπόν, και θα υπαναχωρήσει και αυτή η κυβέρνηση. Μπορούν. Έρχεται ένα νομοσχέδιο που είναι κρίσιμο. Αφορά ανθρώπους, αφορά δικαιώματα, αφορά ζωές και αφορά και μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει ανάμεσά μας. Καταρχάς, ο καθένας έχει τη δική του αφετηρία και στο τι ψηφίζει. Η αφετηρία του ΚΚΕ είναι η εξής, την οποία μάλιστα την καταθέσαμε στο λαό με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ανοίγοντας όλες τις πλευρές που μπήκαν και στο δημόσιο διάλογο και αφορούν το ζήτημα και γύρω από αυτό το ζήτημα, ένα πραγματικά δύσκολο ζήτημα, στο οποίο όμως έχουμε θέση. Λέω, η δική μας η αφετηρία και οι προβληματισμοί μας είναι ότι η συζήτηση που γίνεται δεν γίνεται σε κοινωνικό κενό. Γίνεται σε μια εμπορευματοποιημένη τεκνοθεσία και τεκνοποίηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, που η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο την ενισχύει με κάτω από τον τίτλο του ατομικού δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτό είναι που κάνει καταρχάς πίσω από το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και φυσικά κρύβεται πίσω από το εξωτερικό ουσιαστικά, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να μην τα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ωστόσο θα τα φέρει από το παράθυρο του εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήματα που και εκεί ήδη συζητιούνται και αποφασίζονται, όπως για παράδειγμα ο γονέας 1, ο γονέας 2 ή ακόμα και κάποιος ο οποίος ισχυρίζεται, ο οποίος είναι γονέας. Μάλιστα. Ωστόσο θέσαμε και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της μητρότητας και της πατρότητας σε ό,τι έχει να κάνει με το συμπληρωματικό, τη συμπληρωματική σχέση άνδρα-γυναίκας στην τεκνοποίηση, ζητήματα που και αυτά μπαίνουν στο τραπέζι και αυτά πρέπει να τα πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί
το ένα μαζί με το άλλο οδηγεί, και ξαναλέω, κάτω από έναν, την επίφαση της ισότητας, οδηγεί τελικά στο χτύπημα δικαιωμάτων, καταρχάς της μητρότητας. Η τροπολογία που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς δεν μιλάει καν για παρένθετη μητρότητα. Μιλάει για παρένθετο άτομο. Μιλάει για παρένθετη κοίηση. Αυτά πιστεύουμε ότι είναι ανησυχητικά ζητήματα, είναι προβληματικά, και ταυτόχρονα λέμε ότι το ΚΚΕ και στη συζήτηση στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή έχει σταθεί απέναντι σε ομοφοβικές και άλλες σκοταδιστικές απόψεις, οι οποίες με ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας πήραν φόρα, πήραν αέρα και εκφράζονται και μέσα στη Βουλή, και πρέπει να αντιμετωπιστούν και μέσα και έξω από τη Βουλή.